Για τη διοίκησή μας, η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα. Ιδιαίτερα σήμερα που με την κρίση της πανδημίας έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερες ανάγκες για σύγχρονο εξοπλισμό, για σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό στα σχολεία. Βρισκόμαστε εδώ, στο πρώτο ΕΠΑΛ της Χρυσούπολης, για να ανακοινώσουμε σήμερα ότι έχουμε διαθέσει 2 εκατομμύρια ευρώ από το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, 2 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ δηλαδή, για το σκοπό αυτό. Έτσι ώστε 37 μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης στην περιφέρειά μας να μπορέσουν να αποκτήσουν σύγχρονο εξοπλισμό και για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για τα εργαστήριά τους στους τομείς της τεχνολογίας, της ηλεκτρονικής, ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, στα δομικά έργα, στη γεωπονία, αναφέρθηκε και πριν, και στις εφαρμοσμένες τέχνες, αλλά και αλλού, και σε άλλους τομείς. Επενδύουμε στους νέους, επενδύουμε στην κατάρτισή τους για να μπορέσουν με ακόμα περισσότερα εφόδια να μπορέσουν να βγουν στην αγορά εργασίας. Με την αφορμή αυτή θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι η διοίκηση μας έχει διαθέσει επίσης πόρους άλλα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ σε προηγούμενο διάστημα για τα γυμνάσια και τα γενικά λύκεια, για εξοπλισμό σε αντίστοιχο πρόγραμμα με το σημερινό. Και αν σε αυτά προσθέσουμε και τους πόρους που έχουμε διαθέσει για τις υποδομές, για την κατασκευή σχολείων, κατασκευή αιθουσών και χώρων και βοηθητικών χώρων, για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων, για την φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, οι συνολικοί πόροι που έχουμε ήδη διαθέσει ως διοίκηση ξεπερνούν τα 43 εκατομμύρια ευρώ και θεωρώ ότι με το ποσό αυτό αποδεικνύεται αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είναι βασική προτεραιότητά μας η στήριξη της εκπαίδευσης. Χωρίς βέβαια να υπολογίσουμε τους πόρους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και χωρίς να πούμε και όσα ήδη είναι σε φάση αξιολόγησης και θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.